Οι αποχωρήσεις επικουρικών γιατρών από το νοσοκομείο του Βόλου ξεκίνησαν. Ο ένας από τους δύο γαστρεντερολόγους αποχώρησε καθώς έληξε η σύμβασή του. Ανάλογη εξέλιξη αναμένεται ως τα τέλη του μήνα και με άλλους 5 επικουρικούς γιατρούς του Αχιλλοπουλίου. Ο γαστρεντερολόγος, ο συνάδελφος, και πολύ καλός συνάδελφος, έληξε η θητεία του, η σύμβασή του, οπότε πρακτικά έχουμε έναν γαστρεντερολόγο. Λογικά κάποια στιγμή θα ξαναπροκηρυχτεί και θα ξαναβάλουν τα χαρτιά τους και αυτός ο συνάδελφος και άλλοι, φαντάζομαι, συνάδελφοι. Αλλά περιμένουμε ακόμα 5 να φύγουν, οπότε θα είμαστε στο τέλος του μήνα σαν σύνολο στο μείον 6. Αν μας λείψει και ο ένας οφθαλμίατρος, θα μείνουμε μόνο με μία συνάδελφο. Θα μας φύγει ένας ορθοπαιδικός, θα μας φύγει μία από τις δύο γιατρούς της αιμοδοσίας, θα μας φύγει μία καρδιολόγος. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει δυσκολία. Εδώ δεν είμαστε ένα νοσοκομείο το οποίο να έχει δυναμικό 700 γιατρούς και να μας λείψουν 5. Εδώ αν από τους 90 μας λείψουν οι 5 είναι θέμα. Ιδιαίτερα ανησυχεί τους εκπροσώπους των νοσοκομειακών γιατρών το γεγονός ότι από τις αρχές Δεκεμβρίου το Αχιλλοπούλιο θα πρέπει να λειτουργήσει με 6 λιγότερους επικουρικούς γιατρούς σε νευραλγικά τμήματά του. Δεν είναι νευραλγική σημασία το να πρέπει να βρεις αίμα για τους δικούς σου ανθρώπους. Δεν είναι νευραλγική σημασία το να μπορείς να βρεις ένα νέο ορθοπαιδικό να σε υποστηρίξει στο τμήμα επιγόντων. Δεν είναι νευραλγική σημασία το να υπάρχει οφθαλμίατρο στο νοσοκομείο. Με μία οφθαλμίατρο δηλαδή θα καλύψουμε 365 μέρες ή με έναν γαστρεντερολόγο.